Υπάρχει μια στασιμότητα στη διαχείριση της καθημερινότητας της πόλης. Ο δημόσιος χώρος δεν έχει απελευθερωθεί. Το διπλοπαρκάρισμα εξακολουθεί να ισχύει. Η διαχείριση των σκουπιδιών είναι χειρότερη από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Και αυτό γιατί έχει φτάσει σε ένα αντιέξοδο το όλο σύστημα. Δεν είναι ζήτημα της διοίκησης απλώς. Υπάρχει μια αλλαγή στη φιλοσοφία και στην προσέγγιση της διοίκησης στα γενικά πολιτικά ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια αλλαγή στην προσέγγιση της ιστορίας της πόλης. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τιμήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Μάη του 1936, αλλά και, και τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, παρά το γεγονός ότι η πόλη άργησε πολύ. Ευτυχώς το έκανε, γιατί θα μπορούσε να καθυστερήσει κι άλλο και να μην υπάρχουν πλέον επιζώντες από το Ολοκαύτωμα. Αυτή η αλλαγή στη φιλοσοφία και στο άνοιγμα της πόλης, στη εξωστρέφεια της πόλης, νομίζω ότι είναι θετικό. Εγώ βέβαια θα διαφωνούσα με αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος, ότι εγώ σας θέλω αυτό που λέει ότι λέει στους συμβουλευτές που εγώ θέλω τα λεφτά σας. Εγώ δεν θέλω τα λεφτά των ανθρώπων. Εγώ θέλω τους ανθρώπους εδώ. Όταν έρθουν οι άνθρωποι και αισθανθούν καλά, οι άνθρωποι από το εξωτερικό εδώ, όταν έρθουν και αισθανθούν καλά, θα αφήσουν και τα λεφτά τους. Αλλά για παράδειγμα, να σας πω ότι το Μπέιχαμα, το οποίο τα Ουρά Παράδεισος, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία της πόλης και συγκινεί τους τουρίστες που έρχονται από την Τουρκία και κάνουν το οθωμανικό tour της πόλης, είναι χωρίς φύλακα. Δηλαδή δεν μπορούν να έχει, ήταν συμβασιούχος, έχει νίξει σύμβαση, τώρα δεν υπάρχει φύλακα εκεί πέρα. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία λοιπόν δεν έχει φύλακα. Να τους φωνάξουμε τους ανθρώπους εδώ, να τους καλέσουμε να δούμε τα μνημεία, να περάσουν απ' έξω και να φύγουν. Δεν νομίζω ότι είναι. Ο Δήμαρχος ότι μπορεί να